Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, κρατούμενοι στο θανατονήσι που επιζήσατε, γυναίκες και αδέρφια, απόγονοι των αλίγιστων της ταξικής πάλης, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ σας καλωσορίζει σε αυτόν εδώ τον τόπο, τον δύστοπο, τον δύσκολο, ακόμα και να φτάσεις εδώ. Τον τόπο που επέλεξε η αστική τάξη της χώρας την περίοδο της ένοπλης ταξικής αναμέτρησης 1946-1949 και μετά στις άλλες δύο περιόδους λειτουργίας αυτού του κάτεργου έως και το 1974 για να τσακίσει όπως ήλπιζε πρωτοπόρους αγωνιστές, τους κομμουνιστές πρώτα απ' όλα. Επεδίωκε να τους τσακίσει το κορμί και την ψυχή, μα όσο κι αν άλεσε τα κόκαλά τους, δεν τα κατάφερε. Μάρτυρες όλοι όσοι επέζησαν, κάμποσοι είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Σκύβουμε ευλαβικά σε αυτόν τον τόπο του μαρτυρίου. Στοχαζόμαστε, φέρνουμε στο νου έναν προς έναν τους αλίγιστους της ταξικής πάλης. Ορκιζόμαστε να τραβάμε διαρκώς μπροστά, να χαράζουμε βήμα το βήμα τον ίδιο δρόμο που εκείνοι βάδισαν, ορθοστατούντες και ορθοβαδίζοντες, για να χαράξει η μέρα που θα είναι παρελθόν το σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για να είναι ολάνυχτος ο δρόμος της οικοδόμησης μιας άλλης κοινωνίας, ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Δεν ξεχνάμε τίποτα, δεν συγχωρούμε τίποτα. Τα φωτεινότερα μυαλά του τόπου μας, τα πρώτα παλικάρια της τάξης μας, έφτισαν το γάλα της μάνας τους αυτό το βράχο. Αιώνια η κατασχήνη για τους βασανιστές, για την αστική τάξη, τα συμφέροντα της οποίας υπηρέτησαν. Είμαστε εδώ για να ακουμπήσουμε στον ίδιο τοίχο που ακουμπήσανε και οι σύντροφοί μας. Είμαστε εδώ αντλώντας δύναμη για τις μάχες που είναι μπροστά. Σπουδάζουμε εδώ, στον τόπο του μαρτυρίου, το μάθημα της ανυποχώρητης πάλης. Αυτές οι 21 ρογμές στο μνημείο, όσα και τα χρόνια λειτουργίας της φυλακής, μας δείχνουν το δρόμο. Όσο ισχυρός, όσο βάναυσος και να είναι ο αντίπαλος, εμείς θα νικήσουμε. Εμείς θα ανοίγουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα και μια ρογμή, μια καινούργια ρογμή σε αυτό το σάπιο σύστημα, ώσπου να καταρρεύσει μέσα από τις ίδιες τις αντιφάσεις του, κάτω από τα σφοδρά χτυπήματα της επαναστατημένης εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να βεβαιώσουμε τους συντρόφους που χάθηκαν σε άνηση μάχη και αγώνα, πως όχι μόνο τίποτα δεν πάει χαμένο, μα και πως ακριβώς η θυσία τους είναι το λίπασμα στους αγώνες που έρχονται. Το ΚΚΕ στην ίδια την εκατοντάχρονη πορεία του, η αστική τάξη δεν το έβαλε στο χέρι. Το ΚΚΕ στέκει και σήμερα καρφί στο μάτι της. Το ΚΚΕ σαλπίζει αντίσταση, οργάνωση, ανατροπή, ειδικά σήμερα που νέα τύμπανα πολέμου ήχουν στη γειτονιά μας,
που το Αιγαίο, η Μεσόγειος, αντί για θάλασσες ειρήνης, γίνονται όλο και περισσότερο πεδίο ανταγωνισμών, που οι σύμμαχοι δίνουν το πράσινο φως για νέα επέμβαση στην ήδη ματωμένη Συρία και αυτές τις ώρες που μιλάμε δολοφονούνται άμαχοι, που η χώρα μας μετατρέπεται απ' άκρη σ' άκρη σε μια απέραντη αμερικάνικη βάση και όλα τα Βαλκάνια σε πεδίο πολύ σκληρού ανταγωνισμού. Σήμερα, αντλώντας πείρα από τη σφοδρότητα της εξέλιξης της ταξικής αναμέτρησης, οργανώνουμε τα βήματα της εργατικής τάξης, ώστε να γίνει ικανότερη στην αντιμετώπιση του αντιπάλου. Δεν ζούμε σε μια χρυσή εποχή για το εργατικό κίνημα. Η ανεργία τσακίζει κόκαλα. Η ανάκαμψη των καπιταλιστικών κερδών οδηγεί σε πιο βαθιά εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Και εκεί που υπάρχει ένα μεροκάματο, που υπάρχει ένας μισθός, η εργατική λαϊκή οικογένεια τα φέρνει γύρα όλο και πιο δύσκολα. Ζούμε τα δύσκολα χρόνια της αντεπανάστασης, όχι απλά σε μια περίοδο μη επαναστατικής κατάστασης. Κι όμως υπάρχει φως, κι όμως σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς υπάρχουν αντιστάσεις. Με την ακούραστη δουλειά των κουκουέδων, με την πλάτη που αργά αλλά σταθερά βάζουν και άλλοι αγωνιστές και αγωνίστριες. Η ταξική αναμέτρηση θα παίρνει και πάλι χαρακτηριστικά τέτοια που αποπνέουν αισιοδοξία τελικά για την έκβαση των αγώνων που έχουμε μπροστά μας. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Είναι μικρές ακόμα οι εστίες αντίστασης. Έχουμε όμως γεμάτες τις φαρέτρες μας από την πείρα τόσων χρόνων, την απόφαση μιας ολόκληρης ζωής. Γίνεται όπλο στο σήμερα η δυνατή φωνή εκείνων των συντρόφων, οι οποίοι ακόμα και την ώρα του μαρτυρίου τους απαντούσαν στους βασανιστές τους «Ζήτω το ΚΚΕ». Γίνεται όπλο η γνώση πως ο αντίπαλος δεν διστάζει να φτάσει ως τη φυσική εξόντωση του αγωνιστή όταν στη δράση του βλέπει κίνδυνο για την εξουσία και τα κέρδη του. Και γίνεται όπλο αυτή η γνώση γιατί μας διδάσκει το ανηρήνευτο της ταξικής πάλης, πως δεν ξεμπερδεύεις με τέτοιον αντίπαλο γλύφοντας τα κόκαλα που πετά από το τραπέζι, πως ή θα την πας την πάλη σου ως το τέρμα ή εδώ θα μας γονατίζουν διαρκώς. Και τέτοια απόφαση έχουμε πάρει. Ο γιορτασμός των 100 χρόνων του κόμματος ήταν μια διακήρυξη σε όλους τους τόνους. Δεν δουλώνουμε, δεν υπογράφουμε, τραβάμε μόνο μπροστά. Και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να τραβήξουμε μπροστά, γιατί μόνο οι ιδέες της κοινωνικής απελευθέρωσης είναι το μέλλον. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει την αντιλαϊκή σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σπρώχνει τη ζωή της εργατικής τάξης ακόμα πιο βαθιά στο λάκκο της εκμετάλλευσης. Αυτή είναι και η πραγματική βία για την οποία δεν μιλάνε την ώρα που ορκίζονται στη δημοκρατία τους. Την είδαμε την αντίδρασή τους όταν κόκκινη μπογιά έβαψε το άγαλμα του μακελάρι Τρούμαν. Πάνω πλειόρμησαν να χτυπήσουν τη διαδήλωση. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Ανηρήνευτη είναι αυτή η πάλη. Ήταν ανηρήνευτη και τότε που σφύραγε στον αέρα το μαστίγιό τους. Είναι ανηρήνευτη και σήμερα που σφάζουν με το Γάντι. Είδαμε τις διάφορες φιλοφρονήσεις τους τις προηγούμενες μέρες. Οι απόγονοι του Πλιτζανόπουλου ξεσπάθωσαν ενάντια σε νέους αγωνιστές.
δεν μπορούν να χωνέψουν πως όσα αναμορφωτήρια κι αν έστησαν οι φλόγαμένοι δυνατοί, δεν μπορούν να χωνέψουν πως εμείς, διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε υγρές φυλακές, αντλούμε δύναμη για τη νέα έφοδο στον ουρανό. Δεν θέλουν να χωνέψουν ότι οι βασανισμένοι του χτες γίνονται κήρυκες στα παιδιά του σήμερα για ένα μέλλον φωτεινό, για ένα μέλλον χωρίς εκμετάλλευση. Αυτοί που έχουν κουρελιάσει κάθε έννοια δημοκρατίας στους χώρους δουλειάς μας κουνάνε το δάχτυλο τάχα γιατί είναι αντιδημοκρατική, λέει, η πράξη, το μπογιάτισμα ή το γκρέμισμα του αγαλμάτινου κουφαριού του Τρούμαν. Είναι αντιδημοκρατική πράξη να θέλουν οι εργάτες τα δικά τους συνδικάτα και όχι των αφεντικών τους. Είναι αντιδημοκρατική πράξη να θέλουν οι αγρότες δικό τους τον καρπό της γης που σπέρνουν και θερίζουν. Τη δήθεν δημοκρατία των σαλονιών, η εργατική τάξη, ο ελληνικός λαός, την έχει ήδη πληρώσει ακριβά με ποταμούς αίματος και αρνείται στο όνομα αυτής της δήθεν δημοκρατίας να στείλει τα παιδιά του Φαντάρου στα πολεμικά σφαγεία του ιμπεριαλισμού. Η δημοκρατία, κύριοι, τους απαντάμε, ή θα είναι το κράτος των πολλών, αυτών δηλαδή που παράγουν τον πλούτο, και γι' αυτό θα είναι, λέμε, δικτατορία σε βάρος των λίγων, δηλαδή πραγματική και ουσιαστική δημοκρατία, ή θα είναι το κράτος που μας το παρουσιάζουν δήθεν υπερταξικό, το οποίο όμως εξοντώνει καθημερινά τους πολλούς, αυτούς που παράγουν τον πλούτο, δηλαδή είναι δικτατορία των λίγων. Τέτοια είναι τα διδάγματα της πάλης διαχρονικά στις εξορίες και τις φυλακές. Όποτε κινδύνεψαν τα κέρδη τους, έστησαν στρατοδικεία, έστησαν εκτελεστικά αποσπάσματα. Το μεγάλο όμως δικό μας δίδαγμα είναι η τεράστια σημασία που έχει η ολόπλευρη αφοσίωση στους σκοπούς της ταξικής πάλης, του αγώνα για τη λαϊκή ευημερία, για το δικαίωμα του κάθε λαού να διαφεντεύει στον τόπο του, να επιλέγει αυτό το δρόμο της κοινωνικής εξέλιξης. Η Γιάρος, όπως και η Μακρόνησος και οι άλλοι τόποι εξορίας και φυλακής, διδάσκουν τη σημασία και την αξία του ηρωισμού σε δύσκολες αντίξωες συνθήκες που απαιτούν την υπέρβαση, ακόμα και την αγνόηση του ίδιου του φόβου του θανάτου. Διδάσκουν σε ποιο έδαφος καλλιεργείται η αξία της ατομικής αξιοπρέπειας, της αγωνιστικής αξιοπρέπειας. Μπορεί μια τέτοια ανώτερη μορφή συνειδητή στάση να καλλιεργείται μαζικά σε ιδιαίτερες στιγμές έξαρσης, σε στιγμές εξέγερσης. Προετοιμάζεται όμως στον ένα ή τον άλλο βαθμό μέσα από τον ηρωισμό που απαιτεί η καθημερινότητα του αγώνα, όταν μάλιστα οι εξελίξεις είναι ή φαίνονται ότι είναι αργόσυρτες. Δεν ξεχνάμε λοιπόν, γιατί λαός χωρίς μνήμη είναι λαός χωρίς μέλλον. Η ιστορία που διδάσκονται σήμερα τα παιδιά στην τρίτη γυμνασίου, δηλαδή την τελευταία τάξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σταματά στο 1870, στον Τρικούπι, δηλαδή 150 χρόνια εγκληματικής δράσης της αστικής τάξης, του καπιταλισμού, ιμπεριαλισμού, γίνεται συστηματική προσπάθεια να διαγραφούν από τη συλλογική μνήμη. Αντιστεκόμαστε λοιπόν σε αυτή τη λύθη. Είναι αντιδραστικός ο στόχος τους. Η ιστορία της κοινωνίας των ανθρώπων είναι ιστορία της ταξικής πάλης. Αυτοί θέλουν να κρύψουν εκείνοι. Αυτοί θέλουμε να προβάλλουμε διαρκώς εμείς.
κόντρα στη μυρολατρεία, στην απογοήτευση, την υποταγή, προβάλλουμε τους αλίγιστους, γιατί ακριβώς το αίμα των ηρώων δίνει την καλύτερη σοδειά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Γιάρος δεν ξεπήδησε από το πουθενά. Ο εμφύλιος πόλεμος δεν περιορίστηκε μόνο στις πολεμικές συγκρούσεις. Το κράτος ως μηχανισμός καταστολής προσάρμοσε όλες του τις λειτουργίες με τέτοιο τρόπο ώστε να συντρίψει στρατιωτικά, πολιτικά, ιδεολογικά τις αγωνιζόμενες λαϊκές δυνάμεις. Χιλιάδες αγωνιστές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ παραπέμφθηκαν, δικάστηκαν, καταδικάστηκαν από τα κακουργιοειδικεία για δίθεν εγκλήματα που διέπραξαν κατά το διάστημα 1941-44, όταν πάλευαν ενάντια στους Γερμανούς, Ιταλούς, Βούλγαρους, φασίστες, κατακτητές, ιμπεριαλιστές και μετά το 1944-45 ενάντια στους Βρετανούς ιμπεριαλιστές και τα ντόπια τσιράκια τους. Μέχρι το καλοκαίρι του 1945 είχαν στηθεί ανά την επικράτεια 45 νέα κακουργιοδικεία, χωρίς να έχει καν προηγηθεί η διοικητική εκαθάριση του δικαστικού σώματος από τα στοιχεία εκείνα δηλαδή που κατά τη διάρκεια της κατοχής η δράση τους είχε θεωρηθεί αποδεδειγμένα ύποπτη για συνεργασία με τον εχθρό. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως η λειτουργία τους άρχισε πολύ πιο γρήγορα από αυτήν των ειδικών δικαστηρίων για τους δοσύλλογους. Το χτίσιμο αυτής της φυλακής ήταν ανάγκη της αστικής τάξης για να στεριώσει την εξουσία της. Τότε, το 1947, που ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού είχε ήδη μπει σε νέα αναβαθμισμένη φάση και ήταν φανερό πως η ταξική σύγκρουση θα έφτανε μέχρι σε σχάτων. Ήταν η ώρα της δήθεν εθνικής συνεννόησης για την αποφασιστική καταστολή κατά του λαού. Η επτακέφαλη, όπως έμεινε στην ιστορία να λέγεται αστική κυβέρνηση εκείνης της εποχής, ανέλαβε αμέσως το έργο για το οποίο προοριζόταν. Όξινε την τρομοκρατία με διώξεις, συλλήψεις, έρευνες σε σπίτια και τόσα άλλα. Στις 4 Μάρτη του 1947, 571 στελέχη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ συνελήφθησαν. Στις 20 Μάρτη του 1947, δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Ζεύγος Ταλαγάνης, μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Ακολουθεί ένα όργιο δολοφονιών, συλλήψεων, καταδικών. Τη νύχτα της 9ης προς 10η Ιουλίου 1947, εξαπολύθηκε τεράστιο πογκρόμ κατά του ΚΚΕ και του ΕΑΜ σε Αθήνα και Πειραιά. Συνελήφθησαν ευνηδιαστικά στα σπίτια τους 2.613 μέλη και στελέχη και στάλθηκαν στους τόπους εξορίας. Μέσα σε λίγες μέρες οι εξόριστοι από την Αθήνα και τον Πειραιά ξεπέρασαν τους 7.000 και από την επαρχία τους 8.000. Τη νύχτα της 9ης προς 10η Ιουλίου 1947 συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη 875 άτομα. Με ποιο δίκιο δικάστηκαν? Να η απάντηση, όπως δόθηκε στις 28 Αυγούστου του 1947 στο έκτακτο στρατοδικείο Θεσσαλονίκης στη δίκη της στενής αυτοάμυνας από τον Ανδρέα Παπαγεωργίου Τάκης, που στην απολογία του ανέφερε και τα ακόλουθα. Τα ερωτήματα που βγαίνουν από μόνα τους από τη σημερινή δίκη είναι δύο. Με ποια δικαιοσύνη δικαζόμαστε και ποιες είναι οι αιτίες που μας ανάγκασαν να κατέβουμε στον αγώνα με αυτά τα μέσα? Από τότε που η κοινωνία χωρίστηκε σε τάξεις, έχουμε σύγκρουση των συμφερόντων της κυρίαρχης τάξης που αποτελεί τη μειοψηφία και της άλλης που καταπιέζεται. Όλα αυτά
ήταν επόμενο φυσικό να δημιουργήσουν δύο δίκαια με διαφορετική έννοια. Το δίκαιο από τη μια της κυρίαρχης τάξης, που είναι αμφισβητήσιμο αν είναι δίκαιο η αρπαγή του ιδρώτα του εργάτη, και απ' την άλλη το δίκαιο του λαού που αγωνίζεται να γίνει νοικοκύρη στο σπίτι του. Δεν θα ήταν υπερβολή αν χαρακτηριστεί η Ελλάδα του εμφυλίου πολέμου ως ένα κράτος απέραντη φυλακή. Δεκάδες φυλακές, τόποι εξορίας, λειτουργήσαν σε όλη την επικράτεια. Στα τέλη του 1946 με αρχές του 1947 καταμετρώνται σε όλη τη χώρα 49 φυλακές με αριθμό κρατουμένων 11.244 άτομα, καθώς και 35 τόποι εξορίας που λειτουργήσαν σε πολλά από τα νησιά της, που αριθμούσαν 5.809 εξόριστους, από αυτούς 4.816 άντρες, 853 γυναίκες και 140 παιδιά. Στα προηγούμενα πρέπει να προσθεθούν και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης εχμαλώτων που χρησιμοποίησε ο αστικός στρατός, καθώς και τα κρατητήρια και τα τμήματα που χρησιμοποιούσαν οι χωροφυλακοί, η ασφάλεια, στα οποία κρατήθηκαν και ανακρίθηκαν χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι. Υπήρξαν επίσης 21 νοσοκομεία στα οποία κρατούνταν ασθενείς αγωνιστές, όπως το Σωτηρία, το Άγιος Παύλος. Ακόμα αναφέρονται τουλάχιστον 5 κρατητήρια παρακρατικών συμμοριών, όπως το Ηράκλειο Κρήτης ή στις Κροκαιές Λακωνίας και αλλού. Το πλέον συμβολικό στρατόπεδο αποτέλεσε η Μακρόνησος, όπου οι μηχανισμοί καταστολής τελειοποιήθηκαν, η βία συστηματοποιήθηκε και οι πολιτικά διοκόμενοι γνώρισαν τη μεγαλύτερη αναμέτρησή τους με τον ταξικό αντίπαλο. Από κοντά βέβαια και η Γιούρα. Επιδιώχτηκε τότε το ηθικό τσάκισμα των κομμουνιστών άλλων αγωνιστών μέσα από την υπογραφή δηλώσεων αποκήρυξης του ΚΚΕ, της ιδεολογίας του, ώστε αυτό να λειτουργήσει αρνητικά στο ηθικό του λαού. Στις αρχές του 47 μεταφέρθηκε στη Γιάρο το δεύτερο τάγμα σκαπανέων από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Αποτελούνταν από ανεπιθύμητους στρατιώτες, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, και παρέμεινε στη Γιάρο μέχρι τον Ιούλιο του 47, οπότε μεταφέρθηκε στη Μακρόνησο. Στις 11 Ιούλιου του 47 έφτασε στη Γιάρο η πρώτη αποστολή κρατουμένων, αποτελούμενη από 551 κρατούμενους των φυλακών Καλαμάτας. Το κάτεργο της Γιάρου οργανώθηκε πάνω σε νέες μεθόδους, και αυτές τις οργάνωσε ο αρχηγός της Αγγλικής Αστυνομικής Αποστολής στην Ελλάδα, Wickham, ο οποίος αποκαλούνταν και Κουλοχέρης, επειδή είχε ένα μόνο χέρι, μαζί με τον τότε αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, Αθανάσιο Σαμπάνη. Για την κατασκευή του κτηρίου της Γιάρου διατέθηκαν τεράστια για την εποχή ποσά, ενώ δεν έλειψαν και οι οικονομικές καταχρήσεις. Στα χρόνια λειτουργίας της Γιάρου αποκόμισαν τεράστια κέρδη μια σειρά κυκλώματα που συνδέονταν με τη διοίκηση και το εμπόριο από τρόφιμα, τσιγάρα και άλλα. Οι εξόριστοι που πέρασαν από τη Γιάρο στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της ανέρχονταν σε 18.000. Συνολικά, με τις άλλες δύο περιόδους λειτουργίας της, ως το 1974, ξεπέρασαν τις 25.000. Προκειμένου να αποσπάσουν δηλώσεις αποκήρυξης, ασκήθηκε εξοντωτική σωματική ψυχολογική βία που έπαιρνε τη μορφή οργανωμένων βασανιστήριων και αγκαριών. Υπό την παρουσία του Πάτερ Προκόπιου, το μαρτύριο του κουβαλήματος της πέτρας, της δίψας και τα μεσαιωνικά βασανιστήρια
στη γνωστή σικιά του Γλάστρα, στα διάφορα επίσης απομονωτήρια του νησιού, χαράχτηκαν για πάντα στη μνήμη και στο σώμα των εξόριστων της Γιάρου. Από τα χαρακτηριστικά της κτηνοδίας στη Γιούρα ήταν τα βασανιστήρια στα Πειθαρχία και αλλού. Σε διάστημα 3 ετών, 1947-1950, στα Πειθαρχία βασανίστηκαν περίπου 1.300 κρατούμενοι. Σε χώρους μικρών διαστάσεων στριμώχνονταν 15, 20 και παραπάνω για να τους σακατέψουν δεκάδες σκορπιοί η αφόρητη ζέστη ή η χειμωνιάτικη παγωνιά ανάλογα χωρίς κουβέρτες. Στην αρχή οι κρατούμενοι ονόμασαν αυτό το Πειθαρχείο Γολγοθά. Δεν θα στέλνανε εκεί, δεν σε στέλνανε σε αυτά τα μέρη για τιμωρία απλή. Σε στέλνανε για θάνατο. Και είναι ζήτημα καθαρά ψυχικής αντοχής των αγωνιστών πως άντεχαν και έβγαιναν από αυτό τον τάφο. Στη Σικιά κρυμούσαν τους κρατούμενους από τους αγκώνες νύχτες ολάκερες και το πρωί δερνόταν εκεί πάνω το παραλυμένο κορμί. Στις αρχές του 1948 ιδρύθηκε ο πέμπτος όρμος που οι κρατούμενοι ονόμασαν όρμο τάφο και όρμο τρόμου. Εκεί χρησιμοποιούνταν ως πειθαρχείο μια σπηλιά διαμέτρων διαστάσεων 1,5 επί 1 μέτρο που στρίμωχναν εκεί 5 με 6 κρατούμενους αφού πρώτα την πλημμύριζαν με νερό. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω περιγραφή. Κτηνοδία, φρίκη. Μπορούμε να πούμε πως η τρομοκρατία είναι ανοργάνωτη ακόμα. Λείπει ένα πρόγραμμα μελετημένης εξόντωσης. Γι' αυτό το βασικό είναι το απροσχημάτιστο συνεχές τρομερό ξύλο κάθε στιγμή. Η άμεση κτηνώδης βία, η πολιτική του όποιον πάρει ο χάρος ή του δε σας έχουμε μετρημένους. Όλη αυτή η τακτική εκφράζεται στα λόγια του βασανιστή Παπαδημητρόπουλου. Θα φτάνει η καρδιά σας στους τρεις παλμούς. Τότε θα σας στέλνουμε στη σύρα, όχι για να θεραπευτείτε, αλλά για να πεθάνετε στο δρόμο. Στις 8 Ιουλίου 1948 έφτασαν από τη Μακρόνησο 33 φαντάροι. Χώρισαν τους 27, τους βασάνισταν στο μεταγωγόν Γιούρας και μετά τους έστειλαν στον πέμπτο όρμο. Δάρθηκαν με τη σειρά από τους φύλακες Κομινώα, Σιμάκη, Τσατάλα, Παπαγιάννη, Στράτος, Τουραΐτη και μετά από λίγη ώρα τους έβαλαν να κουβαλάνε πέτρα. Τους βασάνισαν άγρια πάρα πολλές μέρες. Στο βιβλίο Γιούρα περιλαμβάνεται ονομαστικός κατάλογος 778 φυματικών της Γιάρου, κλινικός και ακτινοσκοπικός διαπιστωθέντων, όπως γράφει, καθώς και κατάλογος 740 κρατουμένων που πέρασαν από πειθαρχία. Επίσης, κατάλογος αντιδηλώσεων 477 ατόμων που έπαιρναν πίσω την υπογραφή που είχαν αποσπάσει οι βασανιστές μετά από απάνθρωπα βασανιστήρια. Οι παράνομοι πυρήνες του ΚΚΕ λειτουργήσαν αποτελεσματικά ανάμεσα στους εξόριστους και στο νησί της Γιάρου σε όλες αυτές τις περιόδους. Ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του στρατοπέδου εμφανίζονται οι πρώτοι παράνομοι πυρήνες του ΚΚΕ στον πρώτο όρμο και οι πρώτες κομματικές κατευθύνσεις. Στόχοι των κομματικών πυρήνων ήταν η μαζική αντιμετώπιση της βίας και των μέτρων που λαμβάνονταν από τον ταξικό αντίπαλο, ο συντονισμός της εσωτερικής ζωής και η κατατόπιση και ενημέρωση των εξορίστων για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Στη Γιάρο, κάτω από την καθοδήγηση του ΚΚΕ, η αντίσταση των εξορίστων στη βία υπήρξε στεναρή. Αποκορύφωμά της ήταν η μαζική διαδήλωση για το θάνατο του αγωνιστή Κώστα Συρινιώτη,
κατά την οποία 6.000 περίπου εξόριστοι συνόδευσαν τον νεκρό με συνθήματα όπως «Αθάνατος» και «Τιμημένο ΚΚΕ». Μια σημαντική πτυχή της ζωής στις φυλακές και στις εξορίες και εδώ στη Γιάρο υπήρξε η επιμορφωτική ενημερωτική προσπάθεια που έκαναν οι κρατούμενοι. Η ενημερωτική δουλειά γινόταν μέσα από ένα δίκτυο επαφών που οι κομματικοί πυρήνες διατηρούσαν με μεγάλο κόπο, με μεγάλο ρίσκο, μέσα και έξω από το χώρο κρατιστής τους. Σε αυτό το δίκτυο συμμετείχαν οικογενειακά πρόσωπα των εξορίστων και των κρατουμένων, παράνομοι κομματικοί μηχανισμοί που δρούσαν έξω από τη φυλακή και τον τόπο εξορίας, αλλά ακόμα και προσωπικό της φυλακής ή του στρατοπέδου που βοηθούσε τους έγκλειστους είτε αφιλοκερδώς είτε κάποιοι και με κάποιο αντίτιμο. Μέσω του δικτύου αυτού, οι εξόριστοι και κρατούμενοι λάμβαναν εφημερίδες, περιοδικά, νέα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ελεύθερης Ελλάδας τότε, ακόμα και κομματικά έγγραφα που τους αφορούσαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι και εξόριστοι το 1949 όχι μόνο γνώριζαν για τις επιχειρήσεις του Δημοκρατικού Στρατού, αλλά πανηγύρισαν και τη νίκη του Κόκκινου Στρατού της Κίνας κατά του Τσαν Καϊσέκ. Θα χρειαζόντουσαν αμέτρητες σελίδες ακόμα και μόνο για να αναφέρουμε επιγραμματικά τα γεγονότα που ξετυλίχθηκαν σε αυτό το θανατονήσι στις τρεις περιόδους λειτουργίας του ως φυλακή. Στην ειδική έκδοση για τη Γιάρο, που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες από τη σύγχρονη εποχή με αφορμή τα αποκαλυπτήρια αυτού του μνημείου, ο αναγνώστης θα βρει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ επισημένοντας μέσα και από το συμβολισμό που περιέχει αυτό εδώ το μνημείο τη δυνατότητα να συνεχίσουν να δημιουργούνται ρογμές σε αυτό το σύστημα μέχρι την οριστική ανατροπή του. Είναι ανάγκη των καιρών. Η αστική τάξη προσπαθεί να εμφανίσει ως μονόδρομο την καπιταλιστική εκμετάλλευση με τον αέρα που έδωσε στα πανιά της η επικράτηση της αντεπανάστασης. Και έχει σημεοφόρους σε αυτή την προσπάθεια πολλούς από αυτούς που εξαργυρώνοντας το κάποιο πέρασμά τους κάποτε από τις γραμμές του κομμουνιστικού κινήματος, τα δίπλωσαν και έκαναν ακριβώς αυτό που δεν έκαναν οι αλήγιστοι της ταξικής πάλης. Άρπαξαν την ευκαιρία να χωθούν κάτω από το τραπέζι των αστών, να γλύψουν κι αυτοί κάτι από τα κόκαλα, ορισμένοι να χτίσουν και καριέρες. Όταν λέμε πως η πάλη για την ανατροπή αυτού του συστήματος δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική δίχως να είναι διαρκής και υπάλλη με τον οπορτουνισμό, σε αυτό ακριβώς αναφερόμαστε. Σε αυτή τη γάγγρενα που γεννιέται μέσα στο επαναστατικό κίνημα, μεταφέρει μέσα στο εργατικό κίνημα τις ιδέες και τις αξίες όμως της αστικής τάξης, ώστε να αποκτά το κίνημα ένα διακοσμητικό ρόλο, να δίνει άλοθη στους καπιταλιστές να συνεχίζουν την εκμετάλλευση, αλλά με ανθρώπινο πρόσωπο, λέει. Κορυφαίες στιγμές της δράσης του οπορτουνισμού έζησε στο πετσί της η εργατική τάξη στα χρόνια που πέρασαν. Όταν ξεφτιλίζονταν το ένα μετά το άλλο τα κόμματα της αστικής τάξης και εμφανίζονταν τότε οι σωτήρες της πρώτης φορά αριστεράς. Δηλαδή, αυτοί που νομιμοποίησαν όλα τα μνημόνια, εδραίωσαν παραπέρα την εκμετάλλευση, έστειλαν πίσω στο σπίτι πολλούς από όσους είχαν αρχίσει να βγαίνουν στο δρόμο και εν τέλει έγιναν οι καλύτεροι κήρυκες των συμφερόντων του ιμπεριαλισμού.
παρουσιάζοντας οι θεομπαίχτες όλο αυτό σαν αριστερά που δήθεν έχει αφήσει πίσω της τη σκουριά, λέει. Όπως έλεγε άλλοτε, κάποιοι το θυμούνται, και ένας από τους πρωταγωνιστές της επιχείρησης διάλυση του ΚΚΕ στο μακρινό 1991. Τούτες εδώ οι ανεξίτηλες το χρόνο ρογμές στο μνημείο έρχονται να δηλώσουν ποιος έχει το δίκιο και ποιος το άδικο. Έρχονται να μας πούν για την αξία του να αγωνίζεσαι όταν όλα μοιάζουν μαύρα, να στέκεσαι ορθώς, να συντρίβεις εν τέλει το δυνάστη σου. Αυτή είναι η παρακαταθήκη που μας άφησαν οι σύντροφοι που έφυγαν, οι σύντροφοι που συνέχισαν για να παραδώσουν τη σκυτάλη στους νεότερους αγωνιστές, ώστε να γίνουν κι αυτοί απόστολοι υψηλών ιδανικών και οραμάτων για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης από τη μισθωτή σκλαβιά, από τη στιγνή εκμετάλλευση ενάντια σε κάθε ντόπιο και ξένο δυνάστη. Αυτών των αξιών και ιδανικών που φωτοβολούν πάνω στα ερείπια που συσσωρεύουν η οικονομική καπιταλιστική κρίση, η κρίση και η φθορά όλων των αστικών αξιών. Να ποιος είναι ο ρόλος μας σήμερα. Γερό ΚΚΕ που να μπορεί να εκπληρώσει την ιστορική του αποστολή, που θα αντέχει, θα συνεχίσει να δρά με την ίδια αταλάντευτη πίστη για το νομοτελειακό, το αναπόφευκτο πέρασμα από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό κομμουνισμό. Και από εδώ, και από εδώ, από τη Γιάρο, επαναλαμβάνουμε ότι η πραγματική ελευθερία του κάθε αγωνιστή, του κάθε κομμουνιστή και κομμουνίστριας, είναι ότι αγωνίζεται να ανατρέψει την ταξική σκλαβιά κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Από εδώ απορρέει και η δύναμη της αντοχής των κομμουνιστών, δύναμη που αναδεικνύει τις αξίες του αγώνα, της ανιδιοτέλειας στην καθημερινή κοινωνική προσφορά, με μοναδικό αντάλλαγμα τη δικαίωση για την εκπλήρωση του καθήκοντός μας, για να λυθούν προβλήματα του λαού μας, για να ανοίξει ο δρόμος για ένα καλύτερο αύριο. Σε αντίθεση με την καπιταλιστική αστική αξία που έχει θεό της το χρήμα, την ύποπτη συναλλαγή, τον φιλοτομαρισμό, τον ατομισμό, τη στρεβλή αντίληψη και ψυχολογία του καταναλωτισμού που οδηγεί σε υποταγή της προσωπικότητας και τελικά σε δυστυχία, σε αποξένωση. Παλεύουμε για να γίνει ο κάθε εργάτης και εργάτρια αφεντικό του εαυτού τους, η εργατική τάξη αφεντικό της ίδιας της τάξης της και όχι υπηρέτες των πλουτοκρατών. Και αυτό θα γίνει με τη συνεχή πάλι για αλλαγή των αρνητικών συσχετισμών, για ανασύνταξη του κινήματος της εργατικής τάξης σε αντικαπιταλιστική, σε αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, με κοινωνική συμμαχία, με τους συμμάχους της, την αγροτιά, τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης, τους νέους και τις νέες, τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, μέχρι την τελική ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου για την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σύντροφοι και συντρόφισσες, η ρογμή που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Αντώνης Μυρωδιάς στέκει ήδη μπροστά μας, στέλνει ήδη το μήνυμα στις νεότερες γενιές που θα έρχονται εδώ σε μνή προσκυνητές, συνεχιστές του αγώνα για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε θερμά
για μια ακόμη φορά εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τον Αντώνη Μυρωδιά. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ακούραστους συντρόφους μας που εδώ και 20 μέρες βρίσκονται πάνω εδώ, σε αυτό τον τόπο του μαρτυρίου, δουλεύοντας ακούραστα κάτω από αντίξωες συνθήκες για να στήσουν το μνημείο, να κάνουν όλες τις αναγκαίες εργασίες, το άνοιγμα των δρόμων, τον καθάρισμα των χώρων των φυλακών και τόσα άλλα, για να μπορούμε εμείς σήμερα να βρισκόμαστε εδώ, να πατάμε σε αυτά τα βράχια, να θαυμάζουμε το μνημείο μας. Οι σύντροφοι που κατάφεραν αυτό τον άθλο αυτές τις μέρες, με επικεφαλή στο σύντροφο Δημήτρη Γόντικα εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής, και σήμερα δικαιολογημένα στέκουν περήφανοι μπροστά μας, μας γεμίζουν όλους και όλες με περηφάνεια. Τους ευχαριστούμε και τους τιμάμε από βάθους καρδιάς. Παίρνουμε δύναμη από το παράδειγμα όλων αυτών, όλων όσων έδωσαν τη ζωή τους για να λάμψει η αλήθεια, για να γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη. Είμαστε σίγουροι ότι οι μέρες που λαχτάρισαν οι κρατούμενοι της Γιάρου, οι ήρωες του εργατικού μας κινήματος, θα έρθουν. Οι μέρες που λαχταρούμε όλοι εμείς, η σημερινή γενιά θα έρθουν. Θα φροντίσουμε κι εμείς με τη σειρά μας, όπως οι προηγούμενες γενιές γι' αυτό. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Ζήτω το τιμημένο ΚΚΕ.